πρώτη του μήνα. Είμαστε στο επαρχείο της ΚΟ. Κυρία Επαρχή, νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, μια και είναι πρώτη του μήνα, να δώσετε τις ευχές σας για την νέα χρονιά, αυτή που μόλις πριν από λίγες ώρες μπήκε. Και υποδεχτήκατε εδώ στο επαρχείο ως οικοδεσπότης τον Δήμαρχο αλλά και τους επισήμους. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα μέσα τα οποία εκπροσωπείτε, τους δημοσιογράφους όλους για την ανοχή που είχαν στο πρόσωπό μου την τετραετία που περάσαμε και ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Είναι και ο Δήμαρχος εδώ από ό,τι βλέπετε. Με τον Δήμαρχο έχω μια σχέση φιλίας, βάθους, χρόνων πολλών, εκτίμησης και σεβασμού ταυτόχρονα. Θα ήθελα λοιπόν με τη μέρα αυτή την πρωτοχρονιά να ευχηθώ ολόψυχα χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας, Νησίρου και ΚΟ. Θα ήθελα να ευχηθώ αγάπη, ειρήνη. Η ειρήνη είναι κάτι το επίκαιρο, διότι γνωρίζετε όλοι σας τι συμβαίνει γύρω από μας με τους πολέμους και τα λοιπά, ευημερία και ευτυχία. Επίσης θα μου επιτρέψετε να πω ότι το επαρχείο είχε μια άριστη συνεργασία με τον Δήμο της ΚΟ, η οποία πιστεύω ότι θα συνεχιστεί ενδεχομένως και καλύτερα με το νέο ή τη νέα έπαρχο, η οποία θα καθοριστεί, ο οποίος η οποία θα καθοριστεί στις 8 Ιανουαρίου, στις 8 του μήνα, και στον οποίο θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ μια καλή πορεία. Είμαι βέβαιος ότι θα πετύχει πολλά περισσότερα και να πω ότι ήμασταν λίγο άτυχοι, διότι ζήσαμε μια τετραετία δύσκολη με απρόσμονα γεγονότα, όπως ήταν δήμαρχε τα 2 χρόνια της πανδημίας, τα οποία μας περιόρισαν στη δραστηριότητά μας, και στη συνέχεια ο πόλεμος με τις συνέπειες που είχε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κάνω μια πολιτική συζήτηση. Για ευχές είμαστε εδώ. Ευχαριστώ όλους που παρευρίσκονται εδώ για την εθιμοτυπική αυτή παρουσία και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον φίλο μου, και του εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο και ό,τι καλύτερο για εκείνον και την οικογένειά του. Δήμαρχε, από τη δική σας πλευρά, τις ευχές σας εδώ στο επαρχείο όπως σας υποδέχτηκε ο κύριος Γιάννης Καμπανής. Ήδη διαβήκαμε το κατόφλι του 2024, μετρούμε τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς. Μετά την επίσημη καθιερωμένη δοξολογία, βρισκόμαστε εδώ στο χώρο του επαρχείου, έναν όμορφο αρχιτεκτονικά χώρο, δίπλα στον φίλο. Πραγματικά αυτή η φιλία μετράει δεκαετίες, οικογενειακή σχέση ουσιαστικά, Γιάννη Καμπανή. Είναι μια σημειολογική παρουσία, συμβολική, αλλά έχει και ένα ουσιαστικό περιεχόμενο, γιατί οι σχέσεις του πρώτου και του δεύτερου βαθμού πρέπει να είναι σχέσεις συνεργασίας, σχέσεις που οδηγούν σε αποτελέσματα, και θεωρώ ότι το προηγούμενο διάστημα δώσαμε πολλούς κοινούς αγώνες μαζί. Αρκετά πράγματα καταφέραμε, άλλα πράγματα μένει να τα πραγματώσουμε στη νέα μας δημοτική περίοδο. Θεωρώ ότι διαχρονικά οι σχέσεις του Δήμου και του Επαρχείου ήταν σχέσεις αρμονικές, σχέσεις συνεργασίας, και εμείς είμαστε εδώ μαζί με τους συμπολίτες μας σε μια νέα περίοδο να πραγματώσουμε τα όνειρα, τις προσδοκίες τους, και για σήμερα θα ήθελα να ευχηθώ στους συμπατριώτες μας όπου γης, στους ΚΟΟΥς, όπου γης, χρόνια πολλά, ειρήνη, γαλήνη, οικογενειακή ευτυχία. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχές στο νέο έτος το 2024 για όλο τον κόσμο, με υγεία, ασφάλεια, τάξη, ευτυχία, ευημερία στα σπιτικά σας.
Εμείς ως ελληνική αστυνομία είμαστε οι άνθρωποι των έργων, οπότε η πρώτη μέρα που είναι σήμερα είναι η μέρα των ευχών και τις υπόλοιπες 364 θα τις διαθέσουμε στα έργα. Κλείσαμε τη χρονιά πάρα πολύ καλά αστυνομικά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία ήταν μια επιτυχία που τη χρωστάγαμε στην κοινωνία και το επόμενο διάστημα που ξεκινάει από σήμερα θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες. Να είστε καλά, ευτυχισμένοι, υγιείς, στα σπιτικά σας και με ασφάλεια πάνω απ' όλα.